Ο πνευμονολόγος που εργάζεται στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι ο γιατρός εκείνος ο οποίος έρχεται σε άμεση επαφή με τον καπνιστή, νυν ή πρώην, με ή χωρίς συμπτώματα του αναπνευστικού και είναι εκείνος ο οποίος έχει την εμπειρία αλλά και την γνώση και την κατάρτιση να τον ενημερώσει για τα προβλήματα που εμφανίζονται από την καπνιστική του συνήθεια, να τον εντάξει αν χρειάζεται και θέλει ο ίδιος σε ιατρείο διακοπής καπνίσματος, αλλά και να τον ενημερώσει για τα προβλήματα που εμφανίζονται από το κάπνισμα όσον αφορά τον καρκίνο του πνεύμονα που έχει άμεση συσχέτιση με το κάπνισμα. Το άκμισμα παλιότερα, αλλά και τα θερμικά προϊόντα καπνού που τώρα τελευταία έχουν αρχίσει να εμφανίζονται και αυτά περισσότερο, δεν είναι κατ' ουδένα τρόπο προϊόντα τα οποία προάγουν τη διακοπή του καπνίσματος, ούτε είναι βοηθητικά στη διακοπή του καπνίσματος. Είναι ένας άλλος τρόπος καπνίσματος, ο οποίος και έχει τους δικούς του κινδύνους. Οι μελέτες που γίνονται πάνω σε αυτά τα δεδομένα είναι μελέτες που απαιτούν πάρα πολλά χρόνια, γιατί τα προβλήματα που εμφανίζονται είναι προβλήματα που εμφανίζονται μετά από χρήση πολλών ετών. Οπότε περιμένουμε αυτές τις μελέτες, αλλά με τις μέχρι τώρα μελέτες που έχουμε στα χέρια μας από ανεξάρτητες πηγές, δείχνουν ότι υπάρχει ένας ερεθισμός στο αναπνευστικό σε ένα τέτοιο βαθμό που δυνητικά είναι επικίνδυνος και για τη μακροχρόνια χρήση. Το κάπνισμα βαίνει μειούμενο στην Ελλάδα, ωστόσο ακόμη έχουμε τα θλιβερά πρωτεία του καπνίσματος μαζί με άλλες 2-3 χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Κύπρος και η Βουλγαρία. Είμαστε οι χώρες με το μεγαλύτερο αριθμό καπνιστών. Ωστόσο, αυτός ο αριθμός μειώνεται και ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί.